καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρογιώργο, που είναι συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ηπείρου. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρογιώργο. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, όπως ανέφερα μόλις τώρα, αναμένεται, ήδη έχει ξεκινήσει από τα δυτικά, από την περιοχή του Ιωνίου, αυτό το βαρομετρικό, το οποίο θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, μεταξύ αυτών φυσικά και τη δική μας περιοχή. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Αναφέρατε ακριβώς το έκτακτο δελτίο που είναι επικυρωμένο σήμερα το μεσημέρι, όσον αφορά την περιοχή μας, την Ήπειρο, που θα επηρεάσει από τις απογευματινές ώρες μέχρι αύριο το μεσημέρι. Είναι μια εξπρές κακοκαιρία, η οποία, σας είπα, θα διαρκέσει μέχρι αύριο το μεσημέρι. Τώρα, φυσικά δίνεται μεγάλη σημασία στα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί υπολογίζουν ότι θα υπάρχει μέγα ύψος βροχής, όχι σε τόσο επικίνδυνα όσον αφορά την Ήπειρο, αλλά όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή Λάρισα, Βόλο και νησιά Σποράτες. Τώρα, εμείς σαν πολιτική προστασία, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, πυροσβεστική, αστυνομία και θελοντές, μπορώ να πω, είμαστε σε μια εγρήγορση, έχουμε σημάνει συναγερμό κατά κάποιο τρόπο, αλλά σας είπα ότι δεν είμαστε στο κόκκινο, γιατί είναι μια περιοχή που θα επλήγει από μια βροχή έντονη, που θα συνοδεύεται, όπως και εσείς αναφέρει το δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχυρούς ανέμους και κατά τόπους ισχυρές καλαζοπτώσεις. Σήμερα πριν λίγο ήρθε και ένα μήνυμα στα κινητά όλων των πολιτών μας εδώ στην περιοχή, για να προσέξουν, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά την εκδήλωση αυτών των φαινομένων. Αυτό που έχω να πω όμως είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και μαζί με τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, της πολιτικής προστασίας των Δήμων, τους αντιδημάρχους της πολιτικής προστασίας, που θα είναι και αυτή σε ετοιμότητα, όλος ο μηχανισμός, και πιστεύω ότι αυτό το γλίγορο κύμα κακοκαιρίας, να πιστεύω δηλαδή σαν ότι δεν θα μας επιφέρει τόση μεγάλη εντός αγωγικών ζημιά, μπορώ να πω, από τα καιρικά που θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι, όπως προείπα και είπατε κι εσείς, είναι σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία. Έλαβε και ο κόσμος αυτό το μήνυμα, αυτό προειδοποιητικό στο κινητό του. Τώρα, είπατε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί αυτές τις ώρες, όσο διαρκέσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, αυτή η κακοκαιρία εξπρές, όπως τη χαρακτηρίζουν και οι ειδικοί, καθώς θα διαρκέσει ένα 24ωρο. Τώρα, πέρα από αυτό, θα θέλετε να κάνετε κάποιες άλλες συστάσεις σε όσους μας ακούν? Όχι, γιατί οι συστάσεις όλοι ξέρουμε τι πρέπει να προφυλαχθούμε, γιατί αν θα συνοδεύονται και από κεραυνούς, που σίγουρα θα συνοδεύεται αυτή η κακοκαιρία, πρέπει να είμαστε ειδικά προσεκτικοί, να μην είμαστε κάτω από υψηλά δέντρα. Κατά την δήλωση αυτό το φαινομένο, σας λέμε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης. Τώρα, να βάλω και ένα αστερίσκο εδώ, επειδή εμείς στην Ήπειρο έχουμε και ένα προνόμιο κακό όσον αφορά την πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων, και δεν μπορώ να πω με τα σιγουριάς πόσο θα μας επηρεάσει αυτή η κακοκαιρία, ή θα είναι μια κακοκαιρία συνηθισμένη για την εποχή μας, δηλαδή για την Άνοιξη, που πάντα η Άνοιξη υπάρχουν αυτές οι έντονες καταιγίδες. Πάντως, ό,τι και να υπάρχει, πρέπει να είμαστε, όπως σας είπα, ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στις μετακινήσεις, χυμάρους να αποφεύγουμε, να μην δίνουμε εμπιστοσύνη, γιατί όλα αυτά δεν ξέρουμε πόσο αυτή η κακοκαιρία θα διαρκέσει και πόσο έντονη θα είναι, ώστε να δημιουργήσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Ωραία, κύριε Μαυρογιώργο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είπαμε ότι πρόκειται για κακοκαιρία εξπρές, οπότε υπομονή. Υπομονή και προσοχή, φυσικά. Και οτιδήποτε κάτι άλλο, να πούμε στους συνεργατές, ότι στο οδικό δίκτυο, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν καταπτώσεις, θεστά υλικά, οτιδήποτε παρατηρήσουν και είναι σε κίνηση, και οποιαδήποτε βοήθεια, το 199, το 112 ή το 100 την αστυνομία, που εμείς με αυτά τα νούμερα είμαστε εμπλεκόμενοι για να μπορέσουμε να δράμουμε άμεσα. Ωραία, ωραία, κύριε Μαυρογιώργο. Να σας ευχηθώ και καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Επίσης.